Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. On the record, λοιπόν, επιστρέφουμε ύστερα από αρκετό καιρό. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον αθλητικογράφο Νίκο Ράλι. Λοιπόν, κύριε Ράλι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Αρχικά, πώς προέκυψε να ασχοληθείτε με το σπικάζ και γενικότερα με τα media? Προέκυψε, νομίζω, δημοτικό ήμουν. Δεν ξέρω πώς προκύπτουν αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι ότι μου άρεσε από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δηλαδή, είχα τόσο μεγάλη τρέλα με αυτό το πράγμα, όχι μόνο με το σπικάζ και με τα αθλητικά, με την έρευνα, με το να ψάχνω πράγματα, και όχι απαραίτητα μόνο για το ποδόσφαιρο που είναι το πιο λαοφιλές. Από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, μια ζωή ασχολιόμουν με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θυμάμαι να μαζεύω από τις εφημερίδες, από κόμματα και να τα ταξινομώ και να έχω ένα αρχείο τώρα μετά από τόσα χρόνια, το οποίο είναι μεγάλο. Θυμάμαι ότι μου άρεσε πάρα πολύ να, σαν πιτσιρικάς, να σπικάρω, να γράφω σε κασέτες, που μάλλον κάποιοι δεν ξέρουν τι είναι, σε κασέτες, να φαντάζομαι ότι μεταδίδω κάποιον αγώνα. Άκουγα συνέχεια ραδιόφωνο, συνέχεια όλη τη μέρα άκουγα ραδιόφωνο, δηλαδή ξυπνούσα το πρωί πριν πάω στο σχολείο, άκουγα ραδιόφωνο, γυρνούσα ραδιόφωνο, το βράδυ ραδιόφωνο. Μου άρεσε πάρα πολύ να γράφω ταινίες, να γράφω αγώνες σε βίντεο, που επίσης σε βιντεοκασέτες μάλλον, να το πω σωστά, που μάλλον και αυτό είναι μια γνωστή λέξη. Τα έχετε ακόμα αυτά? Τα έχω ακόμα, τις ναι. Κασέτες. Και δουλεύουν. Γιατί, είναι ψηφιοποιημένο? Όχι, κάποια στιγμή πρέπει να το κάνω αυτό, αλλά... Μπορώ να σας βοηθήσω πάντως. Ναι. Υπάρχει τρόπος, το ξέρω, απλά δεν έχω ασχοληθεί. Ανατακτά χρονικά διαστήματα βάζω κάποιες για να δω απλά αν δουλεύουν, και δουλεύουν ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, έχουν περάσει πάνω από 20 χρόνια πλέον από 20 αυτό χρόνια το είναι υλικό. Λίγα, δεν χαλάνε οι κασέτες. Δεν χαλάνε οι κασέτες, ναι. Κάποιες θα χαλάσουν όμως, οπότε πρέπει να το φτιάξω αυτό. Οπότε η απάντηση σε αυτό είναι ότι όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, θυμάμαι να μου αρέσει πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία. Μου άρεσε πάρα πολύ τα αθλητικά. Οπότε εκεί είναι λίγο ένα πάντρεμα. Δηλαδή, και με τη δημοσιογραφία πια, νομίζω εμένα αυτό που με εξητάρει και μου αρέσει πάρα πολύ είναι το ψάξιμο. Να ψάχνω ιστορίες, η έρευνα, επειδή πάντα μου άρεσε και η ιστορία, και έτσι κι αλλιώς είναι και το... Οι σπουδές μου είναι πάνω στην ιστορία. Δεν έχω τελειώσει κάποιο ΑΕΗ δημοσιογραφίας. Έχω τελειώσει την κοινωνική ανθρωπολογία και ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Μητυλίνης. Και κάποια στιγμή προέκυψε το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, όπως προκύπτει για πολύ κόσμο που θέλει να ασχοληθεί με το επάγγελμα, και σιγά σιγά προχωρήσαμε. Έχετε σκεφτεί να ασχοληθείτε με άλλη κατηγορία ρεπορτάζ εκτός από το αθλητικό? Έχω κάνει άλλο ρεπορτάζ. Δεν είναι ότι το έχω σκεφτεί μόνο. Παράλληλα, έτσι κι αλλιώς με το αθλητικό ρεπορτάζ, πάντα όταν χρειαζόταν, επειδή από προσωπική μου τέτοια ασχολούμαι, δηλαδή ενημερώνομαι και για τα πολιτικά και για τα κοινωνικά, έγραφα πράγματα, δηλαδή διάβαζα και μπορούσα να ανταπεξέλθω. Κάποια στιγμή χρειάστηκε σε μία δουλειά μου να ασχοληθώ μόνο με το πολιτικό, παύλα κοινωνικό, παύλα πολιτιστικό ρεπορτάζ, και έγραφα γι' αυτό. Οπότε το έχω κάνει και μου αρέσει και αυτό, δεν έχω κανένα θέμα. Έτσι κι αλλιώς, έτσι όπως έχει γίνει πλέον το πράγμα το 2022, αλλά εδώ και χρόνια έχει γίνει αυτό. Στο ίντερνετ, επειδή στο ίντερνετ δουλεύουμε, δηλαδή εμένα η βασική μου δουλειά είναι στο ίντερνετ, πρέπει να είσαι λίγο all around παίκτης. Δηλαδή, το να είσαι μόνο σε ένα πράγμα, δεν είναι κακό. Δηλαδή, το να είσαι καλό σε ένα μόνο πράγμα δεν είναι κακό, αλλά είναι ακόμα καλύτερο το να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε περισσότερα πραγματάκια,
και για σένα και για το ίδιο το μαγαζί, έτσι, και για τις δουλειές πλέον. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, καλός ή κακός, σήμερα. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που σας έχει συμβεί εν ώρα εργασίας? Το πιο περίεργο πράγμα. Με πιάνεις εντελώς απροετοίμαστο. Συμβαίνουν κατά καιρούς πολλά περίεργα πράγματα, γιατί είναι η φύση της δουλειάς τέτοια, που συμβαίνουν πράγματα. Περίεργο. Περίεργο δεν θα το... περίεργο τώρα ένα πράγμα δεν μου έρχεται στο μυαλό. Αυτό που θυμάμαι όταν ξεκινούσα στη δουλειά, και η πρώτη μου δουλειά και η τωρινή δουλειά μετά από 3 επιστροφές σαν τον Τάκη Λεμονή και εγώ, ήταν στο Sport FM. Αυτό που στην αρχή, ας πούμε, μου φαινόταν περίεργο ήταν ότι καθόμουν σε μια καρέκλα, δούλευα τον πρώτο καιρό και ξαφνικά ερχόταν ο Τζιοβάνι. Ξαφνικά ερχόταν, τι να σου πω, ο Φραγκίσκος Αλβέρτης για να δώσει μια συνέντευξη. Και ξέρεις, κατάλαβα. Μετά από κάποια χρόνια λίγο το ξεπερνάς αυτό. Αλλά όταν το κάνεις τα πρώτα σου βήματα, ειδικά σε ένα τέτοιο μαγαζί όπου έχεις τη δυνατότητα να δεις ανθρώπους τους οποίους θαυμάζεις σαν παιδάκι, έτσι, πριν βγεις στη δουλειά, είναι περίεργο, συσσαγωγικά. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Τώρα κάτι συγκεκριμένο με την έννοια, ας πούμε... Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό που Ναι, είπατε. ναι, ναι. Έχετε γνωρίσει κάποια από αυτά τα πρόσωπα σήμερα? Κάποια από αυτά τα πρόσωπα, ναι, εντάξει, όλους. Υπάρχει κάποιος από τον οποίο να θαυμάζατε και στη συνέχεια να απογοητευτείτε, θα λέγαμε? Δηλαδή να πείτε, αυτός δεν έχει καμία σχέση, ξέρω εγώ, όπως φαίνεται από την τηλεόραση, όπως τον ήξερα. Λες για ανθρώπους του αθλητισμού τώρα, έτσι? Και γενικότερα, και του αθλητισμού, και γενικότερα, δηλαδή κάποιος αυτό που γενικότερα δεν το μετά, ξέρετε από μακριά. Μετά από, θυμάμαι κάποια στιγμή να λέω έντονα ότι πριν από μερικά χρόνια ότι έχω αλλάξει γνώμη για κάποιους που έβλεπα στην τηλεόραση, τους γνώρισα από κοντά και τελικά, okay, ξέρεις, έπεσα λίγο από τα σύννεφα, ας πούμε. Αλλά αυτό το έλεγα πριν από κάποια χρόνια. Τώρα πια το έχω συνηθίσει και δεν ισχύει μόνο στη δικιά μας δουλειά, ισχύει παντού. Δηλαδή, το να βλέπεις κάποιον από μια τηλεόραση, από ένα γήπεδο, από μια εξέδρα και μετά δεν τον έχεις γνωρίσει, απλά τον βλέπεις μέσα από ένα κουτί. Μετά τον γνωρίζεις, αναλόγως και πόσο θα τον γνωρίσεις, πόσο καλά θα τον γνωρίσεις, εκεί σχηματίζεις γνώμη. Ναι, υπάρχει αυτό. Δεν μπορώ τώρα να σου πω συγκεκριμένα άτομα, αλλά είναι γεγονός αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι και μυστικό. Και συμβαίνει, νομίζω, παντού, όχι μόνο στο δικό μας το χώρο. Παντού. Σωστά. Η απομυθοποίηση, ας πούμε. Η απομυθοποίηση. Και αυτό, να σου πω την αλήθεια, για και με ρωτάς, δεν ισχύει μόνο για αθλητές, ισχύει και για συναδέλφους μου. Έτσι. Αυτό το καταλαβαίνω. Mm. Κάνατε λοιπόν και περιγραφή στους αγώνες του WWE πριν από 2 χρόνια. Ναι. Είχε κάτι ιδιαίτερο, είχε δυσκολίες για εσάς, μιας και ήταν κάτι πρωτόγνωρο, επειδή οι μεταδόσεις, δηλαδή, τέτοιων αγώνων στην Ελλάδα είναι ελάχιστες. Mm-hmm. Είχε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία αυτό για εσάς? Κοίτα να δεις, η μεγάλη δυσκολία σε αυτό, τη μεγάλη τη δυσκολία καταρχήν την είχε ο Θανάσης Ράλης, με τον οποίο δεν έχουμε καμία συγγενεία, ευτυχώς, να πω εδώ. Περίεργο. Ναι, έτυχε, είναι απλά, είμαστε, πώς το λέμε, συνεπωνυμία απλή. Και μάλιστα, αυτός δεν έχει ασχοληθεί, εγώ λίγο το ψάξα, γιατί λέω, κάτσε, άμα είμαστε συγγενείς, να με προσέξει λίγο περισσότερο. Αλλά το ψάξα και δεν είμαστε συγγενείς. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση. Τώρα, παλιά, ξέρω εγώ, μπορεί πραγματικά κάτι. Εντύπωση μου κάνει. Ξέρεις τι, είναι πολύ τελικά, το επιθετό μας δεν είναι και τόσο σπάνιο. Ψάχνοντας κι εγώ ανακάλυψα ότι υπάρχει. Εντάξει, δεν είμαστε και Παπαδόπουλοι ή ξέρω εγώ πώς το λένε, αλλά υπάρχει σαν επίθετο. Τέλος πάντων, η μεγάλη δυσκολία καταρχήν ήταν για τον Θανάση, ο οποίος έπρεπε να περιγράφει συνέχεια. Έπρεπε να φτιάχνει τους υπότιτλους. Η δουλειά αυτή γινόταν από τον Θανάση. Επειδή δεν μπορούσαμε να κάνουμε, θα έβγαινε πάρα πολύ χάλια, θεωρούσαμε, το να σπικάρουμε
τα λόγια των ηθοποιών, παύλα, πρωταγωνιστών του WWE. Α, τους υπότιτλους που έβγαιναν όταν μιλούσαν. Οι υπότιτλοι, όπως θα θυμάσαι, θα θυμάστε, έβγαιναν όταν μιλούσε κάποιος. Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Γίνονταν διάλογοι. Αυτό είπαμε ότι θα ήταν μια μπούρδα να το σπικάρουμε εμείς. Δεν θα βγει ωραίο να μεταφέρουμε αυτά που λέγονται. Θα ήταν λίγο άσχημο. Και γινόταν αυτή η δουλειά καταρχήν από το Θανάση με τους διαλόγους. Γινόταν αυτή ο υποτιτλισμός. Από εκεί και πέρα, επειδή με το Θανάση γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, γιατί και αυτός στο Sport FM είναι πάρα πολλά χρόνια, κατευθείαν δέσαμε, δεν είχαμε κάποιο θέμα. Ήταν ιδιαίτερο από την άποψη ότι δεν περιγράφεις ποδόσφαιρο, δεν περιγράφεις μπάσκετ, περιγράφεις ένα σόου, περιγράφεις μια ταινία αν θες, μια ιστορία, αλλά νομίζω ότι στους ρόλους που είχαμε έκατσε ωραία, γιατί εγώ είμαι ο ενθουσιώδης, πραγματικά στη ζωή μου έτσι κι αλλιώς είμαι πολύ wow και τα λοιπά. Οπότε δεν ήταν προσποιητό αυτό. Μέσα στο στούντιο δηλαδή γινόταν χαμός. Και μάλιστα τα επεισόδια που σπικάραμε τα είχαμε δει προηγουμένως. Δηλαδή είχαμε προλάβει να τα δούμε για να κάνουμε και μια προετοιμασία, αλλά έτσι κι αλλιώς τα βλέπαμε τα επεισόδια. Γιατί σπικάραμε μια-δυο μέρες αφού του γυριζόταν το εκάστοτε επεισόδιο στην Αμερική. Ήταν δύο μέρες πριν, δηλαδή, όχι λίγες ώρες. Ναι. Παρότι λοιπόν το είχαμε δει και ήδη ας πούμε είχαμε τον ενθουσιασμό κτλ. Μέσα στο στούντιο, την ώρα του σπικάζ, γινόντουσαν πολύ ωραία πραγματάκια. Δηλαδή, είχε φάση. Αυτό, απαιτήσεις, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Καταρχήν, το WWE, σε σχέση, ξαναλέω, με το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ κτλ. Εκεί περιγράφεις μια ιστορία και οι οδηγίες, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, τις έχω κάπου, αλλά... Για να σου δώσω ένα παράδειγμα, οι οδηγίες που πήραμε από το WWE για το πώς πρέπει να γίνεται η περιγραφή κτλ. Είναι ένας πάκος χαρτιά τόσος. Με πολύ συγκεκριμένες οδηγίες. Αυτό που βλέπεις δηλαδή να κάνουν οι παρουσιαστές του WWE, αυτός ο ενθουσιασμός που βγάζουν και εκείνο και τ' άλλο, ενώ ξέρουν ότι περιγράφουν μια ιστορία. Το κάνουν όσοι ασχολούνται με αυτό το πράγμα σε όλες τις χώρες του κόσμου και έτσι έπρεπε να το κάνουμε και εμείς. Τώρα, καλά το κάναμε, μέτρια το κάναμε, κακά το κάναμε. Το κάναμε πάντως και ήταν τρομερή εμπειρία. Δηλαδή, νομίζω είναι. Είχε κάποια καλούπια, δηλαδή, που οπωσδήποτε ή απλά. Καλούπια του τύπου. κάποιος έπρεπε να είναι ο καλός και κάποιος έπρεπε να είναι ο κακός. Δηλαδή, κάποιος έπρεπε να παίρνει το μέρος των καλών και κάποιος έπρεπε να παίρνει το μέρος των κακών. Αυτό μας έβγαινε πολύ φυσικά, βέβαια, δεν είχαμε κανένα θέμα. Γιατί έτσι κι αλλιώς τσακωνόμασταν. Γιατί εγώ, ας πούμε, μου αρέσαν δύο-τρεις που δεν άρεσαν στον Θανάση και αυτό έβγαινε πηγαία. Ποιοι ήταν αυτοί, να ρωτήσω. Ας πούμε, εγώ είχα μεγάλη λόξα όλο τον καιρό και μου άρεσε πάρα πολύ που τσάντζα τον κόσμο με τον Σέιν Μακμάν, τον γιο του Βίνς Μακμάν. Ο οποίος έβγαινε και έλεγε συνέχεια εκείνη την περίοδο ότι είμαι ο καλύτερος στον κόσμο, είμαι ο καλύτερος στον κόσμο. Και έλεγε, εγώ είμαι ο καλύτερος στον κόσμο. Έγινε δηλαδή και έλεγα ότι είμαι ο καλύτερος. Και είναι ο καλύτερος στον κόσμο. Και μου άρεσε πάρα πολύ επίσης ο Μπάρον Κόρμπιν, ο οποίος έτσι κι αλλιώς, δηλαδή άσχετα με το χαρακτήρα του τότε, που είχε έναν χαρακτήρα, είχε το χαρακτήρα του βασιλιά, είχε κατακτήσει τον τίτλο και έβγαινε εκεί με κάτι κορώνες κτλ. Και πάλι δεν άρεσε στον κόσμο, εγώ τον αποθέωνα. Γιατί έτσι κι αλλιώς είναι τρομερός. Δηλαδή, ξαναλέω, αυτό όλο το πράγμα είναι ιστορίες και χαρακτήρες που χτίζονται. Τώρα, ο Κόρμπιν, ο Σέιν, ο Ρόμαν Ρέινς, ο Σεθ Ρόλινς, όλοι αυτοί είναι χαρακτήρες και αλλάζουν χρόνο με το χρόνο. Χρόνο με το χρόνο αλλάζουν. Εκείνη την περίοδο είχα, ας πούμε, μεγάλη τρέλα με τον Σέιν και τον Σέιν Μακμάν και τον Μπάρον Κόρμπιν και επίσης μου άρεσε πάρα πολύ ο Ότις. Ο Ότις, ο οποίος δεν ήταν κακός. Χαρακτήρας, ίσα ίσα απλά όλο το παρουσιαστικό του και οι κινήσεις του στο ring με τρέλαιναν και μακάρι κάποια στιγμή να τον δούμε να ανεβαίνει και πιο ψηλά, γιατί στο WWE υπάρχουν αρκετά θεματάκια και αρκετά κολλήματα και δεν ανοίγουν δρόμοι για νέους ταλαντούχους αθλητές, παύλα, ηθοποιούς. Είναι η μόνιμη συζήτηση που γίνεται τα τελευταία 20 χρόνια. Μπορεί να λέω και πολλά στο WWE.
Οι αγώνες επαγγελματικής πάλης θα λέγατε ότι είναι η αδυναμία σας, δηλαδή παρακολουθείτε ανατακτά χρονικά διαστήματα ή συνέχεια. Έχω πολλές αδυναμίες, δεν είναι μία από αυτές. Βλέπω συχνά, δεν βλέπω μόνο WWE, έτσι πλέον, γιατί υπάρχει και άλλη μια εταιρεία στην Αμερική η οποία έχει μπει σφήνα και κάνει φοβερή δουλειά, το AEW. Βλέπω όταν μπορώ και έχω χρόνο, γιατί πρέπει να ασχολούμαι και με άλλα πράγματα. Δηλαδή, έχω και την... Η βασική μου δουλειά πλέον δεν είναι αυτή. Αυτό είναι το χόμπι μου πλέον, αφού δεν υπάρχει πλέον το WWE στη τηλεόραση, για την ώρα τουλάχιστον. Οπότε βλέπω όποτε έχω χρόνο, γιατί πρέπει να ασχοληθώ και με το ποδόσφαιρο, να ασχοληθώ και με το μπάσκετ, να ασχοληθώ και μετά το site του bwin Sport FM. Έχω και την εκπομπή στο ραδιόφωνο το Σαββατοκύριακο. Έχω 1000. Θέλω να βλέπω και σειρές. Κατάλαβα. Οπότε δεν μπορώ να βλέπω με τη μανία, ας πούμε, ή με το πρέπει που έβλεπα όταν το κάναμε με το Θανάση δουλειά. Αλλά βλέπω, ναι, βλέπω. Τώρα, ας πούμε, το Royal Rumble το είδα και το... Έκατσα, ξενύχτησα, δεν έχω θέμα. Δηλαδή, κάτι τέτοια δεν τα χάνω. Και μετά το Raw και το SmackDown, ας πούμε, σε ό,τι έχει να κάνει με το WWE, την επόμενη μέρα που βγαίνει στο YouTube, θα κάνω πάντα ένα πέρασμα. Να δω λίγο τι γίνεται. Να κάνω πίσω. Τέλεια. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, οι αρκετά προχωρημένες ώρες μετάδοσης που επέλεξε ο Sky να μεταδώσει το WWE, αποτέλεσαν πιστεύετε την κύρια αιτία να σταματήσει να προβάλλεται, εφόσον δηλαδή το έβλεπαν πολύ λίγοι. Δεν νομίζω ότι έπαιξε τόσο πολύ ρόλο αυτό. Κοίτα να δεις, είναι ένα ιδιαίτερο show. Έχει τον κόσμο του, είχε τον κόσμο του και συνεχίζει να έχει τον κόσμο του. Αλλιώς δεν θα έρχονταν οι άνθρωποι στην Ελλάδα να το κάνουν και δεν θα είχαν τη διάθεση να ξανάρθουν. Γιατί οι άνθρωποι ίσα-ίσα ψάχνονται και θέλουν να ξανάρθουν στην Ελλάδα, να έχουν το show εδώ πέρα να προβάλλεται, γιατί βλέπουν ότι υπάρχει μια δυναμική. Και από πού το βλέπουν αυτό? Το βλέπουν από το merchandise. Ότι ασχολείται ο κόσμος, αγοράζει πράγματα μέσα από το site, βλέπει τους χρήστες της εφαρμογής που μπαίνουν και βλέπουν το υλικό που υπάρχει μέσα στο WWE. Δεν νομίζω ότι έπαιξε ρόλο αυτό, η ώρα δηλαδή. Δεν ήταν θέμα ώρας. Ήταν απλά ότι ήταν ένα show το οποίο ο Sky αποφάσισε να το αγοράσει. Το πήρε για έναν χρόνο. Έκανε τον κύκλο του και από εκεί και πέρα περιμένουμε, να σου πω την αλήθεια, είμαστε άτυχοι από την άποψη ότι έκατσε πανδημία. Δηλαδή όταν έκλεισε ο κύκλος αυτός που το show ήθελαν να παραμείνει στην Ελλάδα οι Αμερικάνοι, και ενώ θα μπαίναμε σε κάποιες συζητήσεις ενδεχομένως με κάποιο άλλο κανάλι, έκατσε πανδημία. Πήγαν όλα πίσω. Πολύ πίσω. Δηλαδή, σταμάτησαν όλα. Πατήσαμε ένα pause και βγήκαμε από αυτό το pause το επόμενο φθινόπωρο, που ξαναμπήκαμε μετά σε lockdown. Δηλαδή, είναι τώρα 2 χρόνια όπου υπάρχει μια στασιμότητα. Γιατί ξαναλέω, το WWE θέλει να έχει στην Ελλάδα. Εγώ σε αυτό έχω μείνει. Αν είχε αλλάξει κάτι στους τελευταίους μήνες, δεν το ξέρω, αλλά μέχρι πρόσφατα και στις τελευταίες κουβέντες που έγιναν και κάποιες συζητήσεις, γιατί να σου θυμίσω ότι πέρυσι την Άνοιξη βγήκε μια είδηση ότι το WWE επιστρέφει στην Ελλάδα. Α, ναι, γιατί θυμάμαι, ναι, το 21, ναι. Συζητήσεις με κάποιο κανάλι, αλλά λόγω της πανδημίας, λόγω της κατάστασης, έμεινε στον αέρα έμεινε λίγο στον πάγο. Και περιμένουμε. Κατάλαβα. Ρωτάω αυτό για την ώρα, γιατί θυμάμαι ότι ο σταθμός τότε είχε επιλέξει μία ζώνη, δηλαδή 2 τα ξημερώματα ή 3 τα ξημερώματα, αν θυμάμαι σωστά. Ξεκινούσε και πιο νωρίς κάποιες φορές, αλλά σου ξαναλέω. Και την ώρα βάζει επαναλήψεις, δηλαδή αναρωτιέμαι, είναι μία ζώνη που σπάνια τη βλέπει κάποιος. Παρ' όλα αυτά, εκείνη την ώρα, επειδή δεν ήμασταν στο στούντιο, την είχαμε γράψει ήδη την εκπομπή, αν έμπαινε στο Twitter, έβλεπε ότι είχε μία δυναμική. Δηλαδή ο κόσμος και το hashtag, ας πούμε, που είχε φτιάξει το Sky, είχε μία δυναμική και ασχολιόταν ο κόσμος.
Το βλέπαμε και εμείς οι ίδιοι από τα social media, από τα προφίλ μας, στο Instagram και στο Facebook. Δηλαδή, έρχονταν μηνύματα και ήρθαν και πολλά μηνύματα αφού τελείωσε το show. Αν θα ξαναγίνει και τα λοιπά, και ακόμα δηλαδή λαμβάνουμε. Εντάξει, σου ξαναλέω, επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο show, πάρα πολύ, μπορεί για μένα και για σένα και για τον Θανάση και για αυτούς που ασχολούνται να καταλαβαίνουν ότι δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήταν το WWE τη δεκαετία του 90 με τους γίγαντες του Κάτς που βλέπαμε τότε στον Αντένα, ας πούμε, όπου ήταν άγριο, σε εισαγωγικά. Τα αίματα και όλα αυτά, ναι. Τα ψεύτικα αίματα, βέβαια. Ήταν άγριο. Πλέον έχει γίνει πάρα πολύ φιλικό προς τα παιδιά. Εντάξει, δηλαδή... Παρ' όλα αυτά, όμως, από ό,τι θυμάμαι, το Ισουρού είχε κάνει παρατήρηση τότε στον Sky που ήθελε να το προβάλλει μεσημέρι, νομίζω, ή κάτι τέτοιο. Αν θυμάμαι σωστά, βέβαια. Πήγε αργά. Ναι, γιατί σου ξαναλέω, είναι ένα σου ιδέα. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι μπορεί για σένα και για μένα να πούμε ότι το WWE σε σχέση με πριν 20 χρόνια έχει φλωρέψει, σε εισαγωγικά. Δηλαδή δεν είναι πια άγριο, δεν βλέπεις αίματα, τα οποία αίματα τι είναι, πώς το λένε, μούφα. Κάποια. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έχω εικόνες του πώς ήταν το show, και άμα δει κάποιος και τα παλιά θα καταλάβει πώς ήταν το show, δεν έχει καμία σχέση με το τώρα. Τώρα είναι πολύ φιλικό προς τα παιδιά, απλά για την Ελλάδα είναι ακόμα δυστυχώς νωρίς να το πω. Δεν είμαστε έτοιμοι να το πω. Είναι, δηλαδή, εγώ θυμάμαι και σε κουβέντες με δικούς μου ανθρώπους που έκανα, όταν ήρθε το show, όταν είπαμε ότι θα κάνουμε αυτό. Τι είναι αυτό? Α, αυτό. Και αρχίσαμε να τους εξηγούμε τι είναι αυτό. Με δικούς μου ανθρώπους, συγγενείς μου, έτσι. Ήταν 50-50. Δηλαδή, σου λέγανε, OK, καταλαβαίνω ότι είναι ψεύτικο και show. Ήταν επιφυλακτική. Ναι, αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρος, ας πούμε, ότι θέλω να το δει το παιδί μου. Ενώ βλέπεις ότι πια αυτό σήμερα, άμα δεις, ας πούμε, τα show στην Αμερική, γύρω-γύρω στο στάδιο κτλ., είναι γονείς με παιδιά, οικογένειες, αυτά. Δηλαδή, δεν κάνουμε αυτή την κουβέντα 20 χρόνια πριν. Μπορεί τότε να λέγαμε άλλα και να σου έλεγα κι εγώ, OK, δεν ξέρω. Θα ρωτήσω κάτι. Ναι. Το θυμάστε, είπατε από τον Αντένα πριν από 20 χρόνια. Τότε έπαιζε μέρα, έπαιζε μεσημέρι. Το έπαιζε το Magic, νομίζω. Σε αρχές... Το TV Magic, ναι, το 2005, κάπου εκεί, ναι. Ό,τι θυμάμαι κι εγώ. Έπαιζε μεσημέρι, και τότε θυμάμαι ότι. Χαμός, ναι. Είχαν πει, ξέρω εγώ, απαγορεύεται λόγω ώρας. Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι ότι είχα και γκρίνια, ας πούμε, στο σπίτι, που κάθομαι και το βλέπω και είναι αυτά που βλέπεις. Έχετε σώσει βιντεοκασέτες τότε, από τότε? Όχι, δυστυχώς κρίμα. Δεν έγραψα ποτέ γίγαντες του Κάτς. Αλλά ξέρεις τι, υπάρχει τόσο υλικό. Καλά. Από ελληνική εκδοχή όμως σπάνια, ναι, βρίσκει κάποιος. Ναι, αλήθεια είναι αυτό, ναι. Αλήθεια αυτό. Όχι, δεν έχω γράψει. Λέω για τους συλλέκτες δηλαδή. Ναι. Που ψάχνουν. Δεν έχω γράψει, δυστυχώς. Πολύ κρίμα. Μήπως θυμάστε ποιος έκανε την περιγραφή να τον βρούμε? Α, τώρα δεν θυμάμαι τίποτα. Γενικώς με θέματα μνήμης δεν τα πηγαίνω άσχημα, αλλά αυτό δεν το θυμάμαι. Είναι και κάποια χρόνια άλλωστε. Κάποια δεν τα λες, πολλά τα λες. Ναι, όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι καθόλου. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τέλος πάντων, το WWE έχει κυκλοφορήσει και μια σειρά από βιντεοπαιχνίδια επαγγελματικής πάλης. Έχετε παίξει κάποιο από αυτά τα παιχνίδια? Σχεδόν όλα. Να ξέρεις ότι μέσα σε όλες τις ασχολίες μου, μέσα στις ασχολίες μου όταν βρίσκω χρόνο, γιατί δεν φτάνει η μέρα πια, δυστυχώς, κάποτε έφτανε και περίσευε, είναι να λιώνω παιχνίδια στο PlayStation. Δηλαδή αυτό το έχω επίσης από όσο θυμάμαι τον εαυτό μου. Τώρα πια κάποια διαστήματα απέχω γιατί δεν προλαβαίνω, αλλά όταν μου δοθεί ευκαιρία και βγει κάποιο παιχνίδι που ξέρω ότι θα μου αρέσει σίγουρα. Ποια παιχνίδια παίζετε συνήθως, εκτός από sports games? Το τελευταίο, δεν παίζω ιδιαίτερα αθλητικά παιχνίδια. Δηλαδή, μόνος μου, ας πούμε, στον υπολογιστή θα κάτσω να παίξω σίγουρα manager. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Στο PlayStation δεν παίζω αθλητικά, δηλαδή ούτε ποδοσφαιράκι, ούτε μπάσκετ κτλ. Παίζω πολύ RPG, πάρα πολύ, δηλαδή Witcher, Assassin's Creed. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Resident Evil, πολύ μεγάλος θαυμαστής.
του Metal Gear. Το τελευταίο τώρα που έπαιξα και το όλιωσα, πραγματικά έχω φτάσει και εγώ δύο πόσες ώρες παιχνιδιού, είναι το Assassin's Creed, το Valhalla που βγήκε. Αυτό. Τα παιχνίδια του WWE έχω παίξει αρκετά. Δεν έχω παίξει τα πρόσφατα. Τα πολύ παλιά. Έχω παίξει τα πρόσφατα. Αυτή, τα πολύ παλιά δεν τα έχω παίξει. Έπαιξα τα πρόσφατα και μάλιστα στο W, πώς το λένε, το 2K του 20, γιατί είναι η ίδια εταιρεία που βγάζει και το 2K, το NBA, βγάζει και το WWE. Είχα πάει στο Λονδίνο ένα διήμερο τότε που γινόταν η παρουσίαση του παιχνιδιού, το 2020, το φθινόπωρο, 2019, φθινόπωρο 2019. Και το παιχνίδι ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία της χρονιάς. Είχε πάρα πολλά λάθη, πάρα πολλά bugs και γενικώς έφαγε πολύ κράξιμο. Ευτυχώς που δεν παίζω τα τελευταία παιχνίδια της σειράς. Η αλήθεια δηλαδή. Και τα τελευταία που βγήκαν και μετά από αυτό, δηλαδή κάποια τους έριξαν μια ματιά, έχουν θέματα. Δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν, σου ξαναλέω δεν έχω παίξει τα παλιά, αλλά ξέρω, δεν έχουν καταφέρει να φτιάξουν ένα παιχνίδι που να είναι αντάξιο των παλιών, δηλαδή των άλλων παλιών, ενώ του 2006, 2007, 2008. Αυτά που ήταν για το PlayStation 2, ναι. Από, ναι, αυτά που βγαίνουν για το PlayStation 3. Και για το 2. Ναι, και είναι κρίμα, γιατί ξέρεις, είναι ωραία φάση. Δηλαδή, ξεκινώντας να παίξεις αυτά τα παιχνίδια, έχουν ωραίες ιστορίες, ας πούμε, είναι πολύ ωραίες ιστορίες, αλλά όταν ξεκινάς να παλεύεις, αλλού πηγαίνει το χέρι, αλλού πηγαίνει το πόδι, πετάγεται ένα κεφάλι στον αέρα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Έχει διάφορα bugs, οπότε δεν είναι και πολύ καλά. Μακάρι να το φτιάξουν αυτό. Αλλά δεν είναι, νομίζω ότι πιο πολύ αυτό απευθύνεται σε παιδάκια. Και εγώ νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να παίξω πάρα πολύ ώρα, να κάτσω να λιώσω, ας πούμε, μόνο. Δεν νομίζω. Δεν θα άντεχα, θα βαριόμουν κάποια στιγμή. Ενώ το RPG είναι πιο πολύ για τις ηλικίες μας πλέον. Κατανοητό λοιπόν. Θα θέλατε κάποια στιγμή να κυκλοφορήσει κάποιο από αυτά τα παιχνίδια του WWE στα ελληνικά, όπως έχουμε δει να συμβαίνει και με άλλα παιχνίδια Sports Games. Κάνεις πλάκα. Το συζητούσα 2 χρόνια με τον Θανάση. Θα σου πω και τι λέγαμε. Δεν έχω θέμα. Θα το πω, ναι. Λοιπόν, λέγαμε, όταν έσκασε αυτό ότι ελάτε στο Λονδίνο να κάνουμε την παρουσίαση του παιχνιδιού, λέγαμε με τον Θανάση, φαντάζεσαι να μας φωνάξουν και εμάς όπως κάνανε με τους Σωτηρακόπουλους και τους Αναϊλάκη και τους βάλανε να περιγράφουν το Pro Evolution, να κάνουμε WWE για PlayStation. Προφανώς θα είναι ονειρεμένο. Και για εμάς δηλαδή, γιατί θα είναι φοβερή εμπειρία, τρομερή εμπειρία, γιατί έχω δει κάποια. Έχω δει πώς γίνεται αυτό το πράγμα, το σπικάζ και τα λοιπά. Και, έχω ακούσει και το Θαναϊλάκη και τον Σωτηρακόπουλο να μιλάνε για αυτά. Πώς γίνεται το σπικάζ. Είναι φοβερή εμπειρία. Και θα είναι νομίζω και πολύ ωραίο για τους πτσιρικάδες που ασχολούνται με αυτό το πράγμα και παίζουν και γουστάρουν. Μακάρι να γίνει, μακάρι. Αλλά ξέρεις, αυτό πρέπει να χτιστεί. Ξέρεις, και θέλει χρόνια, θέλει κάποιο. Έχει το WWE στην Ελλάδα κάποια χρόνια. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Τώρα στην Αλβανία, ας πούμε, τη γειτονική, από το WWE κάνανε μια συμφωνία για αρκετά χρόνια. Θα προβάλλεται το show δηλαδή για αρκετά χρόνια, δεν θυμάμαι για πόσα. Κάποια στιγμή, αν γίνει και αυτό εδώ, μετά μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θες. Και για παιχνίδι στα ελληνικά και για show στην Ελλάδα. Να θυμίσω, καλά. Όσοι το διάβασαν τέλος πάντων, τότε στο Λονδίνο είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Τζίντερ Μαχάλ. Ο Τζίντερ Μαχάλ είναι ένας Παλαιστής, ο οποίος κάποια στιγμή υπήρξε πρωταθλητής, πώς το λένε, είχε τον τίτλο. Το WWE τίτλο, στο πλαίσιο της προώθησης του WWE στην Ινδία. Ήταν λοιπόν εκεί, κάναμε μια συνέντευξη και μου είπε ότι θα ήθελε πάρα πολύ κάποια στιγμή να έρθουν με το show στην Ελλάδα και αυτή η σκέψη δεν ξέρω αν τους έχει φύγει. Πάντως, το WWE, ο πολλής κόσμος μπορεί να μην το ξέρει, κάνει κάθε χρόνο tour στην Ευρώπη. Έρχονται κάποιοι, όχι όλοι, και πιθανότατα όχι τα πρώτα ονόματα, αλλά έρχονται πολύ σημαντικά ονόματα και κάνουν tour. Πηγαίνουν στη Γερμανία, στη Ολλανδία, μπορεί να έρθουν και στην γειτονιά μας κάποια στιγμή, να πάνε στη Βουλγαρία κτλ. Και κάνουν κάποια show. Αυτό θα είναι μαγικό αν γίνει έτσι. Πιστεύω θα γεμίσει όποιο γήπεδο το φιλοξενήσει αυτό το πράγμα, θα την κάνει. Πραγματικά. Θα κάνουμε sold out.
Πραγματικά. Πάμε λοιπόν και στο ραδιόφωνο. Ναι. Τι ξεχωριστό έχει για εσάς το ραδιόφωνο? Το ραδιόφωνο έχει τη μαγεία της, πώς να σου το πω, μαγεία είναι πραγματικά. Έχει μια οικειότητα το ραδιόφωνο. Νομίζεις ότι είσαι σπίτι. Έχει μια αμεσότητα με τον κόσμο που δεν έχει άλλο μέσο. Δεν το έχει τηλεόραση δηλαδή, για παράδειγμα. Δεν μιλάω για το ίντερνετ, για τα social media, είναι άλλο κομμάτι. Έχει αυτή την αμεσότητα με τον κόσμο. Δεν μπορώ να στο περιγράψω με λόγια. Είναι χίλια δυο πράγματα. Το γεγονός ότι μπορείτε να επικοινωνήσεις με τον κόσμο. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά εμένα, επειδή κάνω ραδιόφωνο αθλητικό, είναι τρομερό, ας πούμε, και μόνο το γεγονός ότι έχω τη δυνατότητα να κάθομαι μπροστά από ένα μικρόφωνο και να μιλάω για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, αθλητικά και άλλα πράγματα. Και σαν παιδικό όνειρο ήταν αυτό. Σου είπα ότι έγραφα κασέτες. Και πλέον έχει γίνει, είναι στη ρουτίνα μου. Δουλεύω στο ραδιόφωνο, στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου, κάνουμε την εκπομπή. Το έχω ζήσει αυτό πια είναι 13 χρόνια. Με κάποιες μικρές παύσεις. Αυτό μου αρέσει πολύ στο ραδιόφωνο. Μου αρέσει πάρα πολύ η αμεσότητα. Μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι νιώθω οικεία, νιώθω άνετα. Νιώθω σαν να είμαι σπίτι. Γιατί δεν έχω και κάποιο άγχος, δηλαδή. Νομίζω ότι ούτε στην αρχή είχα κάποιο ιδιαίτερο άγχος. Το να κάτσω δηλαδή μπροστά από ένα μικρόφωνο και να πω πέντε πράγματα. Ακόμα και μπούρδες να είναι αυτά που θα πω για κάποιους. Δεν προκαλούσε κάποιο άγχος. Δεν ίδρωνα. Ήμουν άνετος. Ήμουν άνετος. Δηλαδή ένιωθα πολύ άνετα, πολύ όμορφα και πολύ οικεία. Κατάλαβα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι πολύ ιδιαίτερο. Έχετε κακές εμπειρίες από το χώρο των media? Αναφέρομαι δηλαδή κυρίως σε εντάσεις, ανταγωνισμό και ενδεχομένως κακές συμπεριφορές, άλλες κακές συμπεριφορές δηλαδή που μπορεί να υπάρξουν στο χώρο μας. Ναι. Πού δεν υπάρχουν εντάσεις, είναι η ερώτηση. Ρητορική η ερώτηση. Και πού δεν υπάρχουν κακές συμπεριφορές επίσης. Προφανώς. Προφανώς, ναι. Αυτά μαθαίνεις να τα διαχειρίζεσαι με τον καιρό. Και να τα απομονώνεις. Δεν θα σταματήσουν να υπάρχουν εντάσεις. Αλλά είναι, ξέρεις, εντάσεις. Κάποιες εντάσεις είναι και επικοδομητικές. Δηλαδή, πάνω στη δουλειά προφανώς δεν υπάρχουν εντάσεις. Κακές συμπεριφορές προφανώς, ναι. Κακές συμπεριφορές, ναι. Αλλά αυτό είναι, ξέρεις, είναι παντού. Δεν είναι μόνο στο δικό μας το χώρο. Αυτό που μπορώ σίγουρα να σου πω είναι ότι, και δεν το λέω για μένα προσωπικά τώρα, γιατί εγώ ήμουν από τους τυχερούς. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχω κι εγώ εμπειρίες κακές, αυτό που μπορώ να σου πω για το χώρο το δικό μας είναι ότι έχει πάρα πολύ κακούς εργοδότες. Γεγονός. Έχει πάρα πολύ κακές δουλειές. Και αν μπλέξεις εκεί, άντε να ξεμπλέξεις μετά. Και δυστυχώς μπλέκει πολύς κόσμος, γιατί όταν δεν έχεις λεφτά να πάρεις έναν καφέ, θα πας να μπλέξεις. Δυστυχώς. Και αυτό ισχύει, αυτό υπάρχει στο χώρο. Αυτό υπάρχει στο χώρο, αλλά και αυτό υπάρχει παντού. Δεν υπάρχει μόνο στο δικό μας χώρο. Και οι κακές συμπεριφορές δεν έχουν να κάνουν με τη δημοσιογραφία ή με το αν ασχολείσαι με τα ξενοδοχειακά, με τον τουρισμό. Οι κακές συμπεριφορές έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν ο άνθρωπος δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Κακός, ας πούμε. Ακριβώς, θα είναι. Εντός εισαγωγικών το Δεν βάζω το είναι κακός, θέμα, ναι, δεν είναι πάλι. θέμα της δουλειάς. Η δουλειά έχει ένα χαρακτηριστικό που δεν έχουν άλλες δουλειές
Και δεν είναι οι κακές συμπεριφορές και οι κακοί εργοδότες. Αυτά υπάρχουν παντού. Η δουλειά έχει το εξής χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλες δουλειές. Έχει τρομερή πίεση. Έχει τρομερή πίεση. Άλλη πίεση υπήρχε πριν 20 χρόνια, δεν την έζησα εγώ. Άλλη πίεση είχαν οι εφημεριδάδες, έτσι όπως τους λέμε, τους εφημεριδάδες. Άλλη πίεση έχουμε τώρα εμείς που είμαστε στο ίντερνετ. Άλλη πίεση για αυτούς που κάνουν τηλεόραση. Αλλά είναι γεγονός ότι όλοι στα μίντια έχουμε πίεση. Πίεση για να βγάλουμε το θέμα, να το βγάλουμε γρήγορα. Πίεση για αποτελέσματα, για νούμερα, για πωλήσεις, αν πρόκειται για εφημερίδα. Κατάλαβες. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό πολύ έντονο στο χώρο των μίντια και της δημοσιογραφίας. Και αυτό υπήρχε πάντα. Θέλει πολύ γερό στομάχι. Πολύ γερό στομάχι. Άμα δεν έχεις γερό στομάχι, δεν. Κατανοητό. Τέλος πάντων, αν δεν έχεις και καταφέρεις με κάποιον τρόπο να επιβιώσεις, κάποια στιγμή θα το αποκτήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σκληραγωγηθείς. Είναι δεδομένο αυτό. Και μπορεί να σκληραγωγηθείς και προς το χειρότερο. Σίγουρα. Κάποιες φορές. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Κατανοητό. Επειδή είμαστε λοιπόν ένα κανάλι που παράγει περιγραφές αγώνων, ερασιτεχνικά, όπως θα είδατε, τι συμβουλή θα δίνατε στους νέους συναδέλφους που ασχολούνται ή σκέφτονται να ασχοληθούν με το σουπικάζ και το αθλητικό ρεπορτάζ? Να είναι χαλαροί. Να μην είναι σφιγμένοι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέω είναι... Το λέω γιατί για μένα είναι εύκολο πια. Δηλαδή, αλήθεια το λέω, επειδή θυμάμαι τον εαυτό μου πως ήταν και στην αρχή, γιατί περιγραφές, ενημερώσεις αγώνων, ραδιόφωνο έκανα από την πρώτη στιγμή σχεδόν. Τώρα έχουν περάσει τόσα χρόνια, αλλά θυμάμαι και τότε που ξεκινούσα, ήμουν σφιγμένος, αλλά έβλεπα ότι σταδιακά μου φεύγει πια, δηλαδή μπαίνω και είμαι πολύ χαλαρός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είμαι προσεκτικός, έτσι, και λέω ότι να είναι. Να είναι χαλαρή, να μην είναι σφιγμένη, να είναι αποφασιστική, να μην σκέφτονται συνέχεια όλη την ώρα τι θα πούνε, γιατί αν το σκέφτονται συνέχεια, το μόνο που κάνουν είναι να αγχώνονται και στο τέλος θα καταλήξουν να λένε μπουρδές. Και τι άλλο για τις περιγραφές. Και να προσπαθούν όσο γίνεται να... Αυτό είναι τώρα τεχνικό, ας το πούμε, κομμάτι. Να έχουν καθαρό λόγο. Γιατί αν έχεις καθαρό λόγο, σ' ακούει και ο άλλος καθαρά. Άμα είσαι λίγο στα χαμένα και από το άγχος, από αυτό, να τα πεις όλα και τα λοιπά, δεν σε παρακολουθεί ο κόσμος, σε χάνει. Επίσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταδόσεις live αγώνων, δηλαδή όταν πρόκειται για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ και τα λοιπά, να μην ξεφεύγουν, λέω εγώ. Αυτό το λέω σαν ακροατής, παύλα τηλεθεατής τώρα. Δηλαδή, όταν εγώ κάθομαι να δω έναν αγώνα, θέλω να βλέπω την περιγραφή του αγώνα. Δεν χρειάζεται να μαθαίνω 3 εκατομμύρια διαφορετικά στοιχεία για τον τάδε παίκτη, για την τάδε αυτό. Εκείνη την ώρα κάνουμε focus στον αγώνα, πετάμε κάποιες πινελιές, αλλά να μην ξεφεύγουν γενικότερα. Αυτά, δηλαδή, ξέρεις, θεωρώ ότι αυτό είναι και λίγο, ξέρεις, το κάνεις 1, 2, 3, 5, 10, κάποια στιγμή λύνεσαι. Σταδιακά λύνεσαι. Είναι αυτό το είδος της δουλειάς. Δηλαδή, ακόμα και σφιγμένος να είσαι, κάποια στιγμή θα βγει από μόνο του. Κατανοητό. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Αγαπητοί φίλοι, μην ξεχάσετε να γίνετε συνδρομητές στο κανάλι μας. Όσοι θέλετε, μπορείτε να επισκεφτείτε και το δικό μου κανάλι στο YouTube για πιο γενικό περιεχόμενο συνεντεύξεων και όχι μόνο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.